περίπου επί ένα μήνα ζουν ένα θέατρο του παραλόγου. Ξέρετε, σε όλα τα θέατρα, εντός εισαγωγικών θέατρα, τα οποία υπάρχει βία, είτε αυτό πρόκειται για bullying, είτε για ενδοοικογενειακή βία, υπάρχουν γενικότερα θήτης, το θύμα και γενικότερα οι παρατηρητές. Δυστυχώς, μέσα από αυτό το οποίο παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, στο πανελλήνιο επίπεδο, παρατηρητές έχουμε γίνει όλοι οι Έλληνες. Ξέρετε, τι μάθαμε από την ιστορία της 12χρονης. Μάθαμε πόσους άντρες συναντήθηκε, παιδοβιαστές συναντήθηκε. Μάθαμε το επάγγελμα του καθενός, σε ποιο υπανοχή την οδήγησαν, τι χρώμα ήταν εν λόγω οίκος, πόσα χρήματα διακινήθηκαν, τι τύπου διαλόγους είχε η άτυχη 12χρονη έτσι, με τον παιδοβιαστή. Είδαμε γείτονες να απορούν και να εξίστανται, θα έλεγα, ενώ δηλώνουν ότι κάτι είχαμε καταλάβει, αλλά δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη χώρα μπερδεύουμε τον ενεργό πολίτη με τον καταδότη το καρφί. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει από τα παιδικά μας χρόνια, από τα χρόνια του δημοτικού. Είδαμε, αν θέλετε, ειδικούς της ψυχικής υγείας, συναδέλφους μου, να ορίονται και να αηδιάζουν, να τρομάζουν και να βγάζουν πόρισμα χωρίς καν να υπάρχει κλινική εξέταση. Είδαμε κάτι χειρότερο, ίσως, κόμματα, πολιτικά κόμματα, να επιδίονται σε αλληλοκατηγορίες ότι συγκαλύπτουν ή συγκαλύπτονται πίσω από παρόμοια γεγονότα. Είδαμε ένα σωρό από άχρηστες λεπτομέρειες που απλά εξάπτουν τη φαντασία, δυστυχώς, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, κινητοποιούν το συναίσθημα και μας καθυλώνουν μπροστά σε μια οθόνη ή τηλεόραση ή υπολογιστή. Όλα αυτά τα είδαμε, ξέρετε. Τι δεν μάθαμε ωστόσο. Δεν μάθαμε ποιος φορέας ή ποιοι φορείς θα αντιμετωπίσουν, επουλώσουν τα δυσεπούλωτα έτσι, ψυχικά τραύματα της 12χρονης. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό επίσης που δεν το μάθαμε. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να καταγγείλουμε, να μιλήσουμε βήμα-βήμα για μια παρόμοια κατάσταση που θα υποπέσει στην αντίληψή μας. Ξέρετε, σύμφωνα με τις στατιστικές, δεν είναι και τόσο σπάνιες αυτές οι καταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό, μίλησα και πρόσφατα σχετικά με το ότι βιασμοί για παιδιά κάτω των 14 ετών είναι πάρα πολύ σπάνιο να μπορέσουν να μιλήσουν, να ανοίξουν στόματα στην Ελλάδα. Ποσοστό μιλάμε γύρω στο 2-3% ουσιαστικά. Οι δε βιασμοί σε όλες τις ηλικίες, αυτό που μιλάμε στην Ελλάδα είναι σε ένα ποσοστό 6-7%. Ουσιαστικά όλοι οι υπόλοιποι, ένα ποσοστό δηλαδή 93-94%, παραμένουν σιωπηλοί μάρτυρες. Τα θύματα παραμένουν σιωπηλοί μάρτυρες μια ζωή, θα έλεγα. Άρα λοιπόν, δεν μάθαμε το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φόβο για να προβούμε, έτσι, την αποκάλυψη αυτή. Επίσης, κάτι άλλο που δεν μάθαμε. Ποια είναι η τύχη της άτυχης 12χρονης όταν σβήσουν τα φώτα γενικότερα και καταλαγιάσει, θα έλεγα, αυτή η σκόνη από τα γεγονότα και χρειαστεί η μικρή να αντιμετωπίσει τους δικούς της δαίμονες. Πόσο καλά στελεχωμένες επίσης δεν μάθαμε και είναι οι δομές της ψυχικής υγείας ώστε να μπορούν να επιληφθούν παρόμοιων περιστατικών. Από ό,τι μπορώ να γνωρίζω, είναι υποστελεχωμένες όλες οι δομές της ψυχικής υγείας. Και γιατί, κάτι άλλο επίσης χαρακτηριστικό, στην Ελλάδα του 2022, και νομίζω ότι αυτό είναι συναφές με τα προηγούμενα, γενικότερα με ό,τι έχουμε ζήσει, αναφέρομαι στο MeToo το τελευταίο χρονικό διάστημα, που το έχουμε δει σε άλλες ηλικίες βεβαίως, αλλά νομίζω πάντα μιλάμε για βιασμό, πάντα μιλάμε για πράξη βίας, έχουμε περίπου 300-350 καταγγελίες βιασμών το χρόνο, ενώ στη Σουηδία, μια χώρα η οποία έχει περίπου τους ίδιους κατοίκους με την Ελλάδα, έχω 5.500 καταγγελίες βιασμών. Δεν θέλω, ξέρετε, να σκεφτώ ότι οι Σουηδοί είναι περισσότερο επιβίτορες από τους Έλληνες. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω απλά στο ότι τελικά έτσι όπως διαχειριζόμαστε την κατάσταση και έτσι όπως δυστυχώς διαχειριστήκαμε την κατάσταση και σε αυτή την περίπτωση της άτυχης 12χρονης, νομίζω ότι βάλαμε ακόμα ένα λιθαράκι, ούτως ώστε τα στόματα να μην ανοίξουν και σε μετέπειτα καταστάσεις που δυστυχώς θα βρούμε μπροστά μας. Κύριε Παπα-Νικολάου, αυτό στο πασυνολικό σχόλιο, στο τι καταφέραμε, το τι δεν καταφέραμε, όλη αυτή η κατάσταση, έτσι όπως βγαίνει προς τα έξω, με αυτά πραγματικά τα σοκαριστικά στοιχεία, λεπτομέρειες για το τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά για το παρακάτω τι θα βρουν αυτά τα παιδιά, παρακάτω τι θα βρουν αυτοί οι άνθρωποι και το τελικό που είπατε ότι μάλλον με όλα αυτά φαίνεται ότι κάνουμε, χωρίς να το καταλάβουμε ενδεχόμενα, μια κίνηση να κλείνουν στόματα παρά να μιλούν οι άνθρωποι και να καταγγέλουν τέτοιες συμπεριφορές για την ψυχολογία των παιδιών μας, τα οποία βρίσκονται μπροστά σε αυτή την ενημέρωση. Τι σημαίνει όλο αυτό?
Ακριβώς, ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Για να δούμε λοιπόν τι πήρε ένα 10χρονο, ένα 11χρονο, ένα 9χρονο, ένα 8χρονο γενικότερα παιδί, αγόρι, κορίτσι, γενικότερα σε αυτή την ηλικία. Έγινε καταρχήν μια εξοικείωση, θα έλεγα, με τις φρικαλαιότητες. Ξέρετε, όταν από ένα χρονικό διάστημα, για ένα χρονικό διάστημα, ακούς όλες αυτές τις φρικαλαιότητες, ως ένα σημείο πλέον, δυστυχώς που το λέω αυτό, εξοικειώνεσαι. Από εκεί και πέρα υπάρχει λεπτομεριακή γνώση, και νομίζω ότι αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό, λεπτομεριακή γνώση, έτσι, βίων λεπτομέριων, πολλές λεπτομέρειες που κινδυνεύουν να μπερδέψουν ειδικά παιδιά μικρής ηλικίας, δυστυχώς που το λέω αυτό, τον ερωτισμό με πράξεις βίας όπως αυτή την οποία ζήσαμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει άγχος και φόβο για μια κοινωνία έτσι που θηλίδιν θα έλεγα, παρουσιάζεται κακή, προβληματική και γεμάτη παραφιλίες. Ναι, αλλά θα μπορούσε να σας ρωτήσει κάποιος και να σας πει, μα ξέρετε κύριε Παπανικολάου, και με συγχωρείτε πολύ που σας διακόπτω, αλλά ορμόμαι από αυτά τα οποία λέτε, τα παιδιά πρέπει να είναι ενήμερα. Μήπως μπερδεύουμε το ρόλο του ενήμερου, σωστή γνώση με όλα τα υπόλοιπα? Ακριβώς. Και νομίζω ότι εκεί είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο τελικά θα μπορέσουμε, έστω μέσα από όλο αυτό, μέσα από όλο αυτό τον οριμαγδό των ειδήσεων, τις οποίες βλέπουμε, γενικότερα ως γονείς να συζητήσουμε με τα παιδιά μας, να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, να μπορέσουμε να καθησυχάσουμε με τα παιδιά μας, να μιλήσουμε στο ότι σαφέστατα υπάρχει και αυτή η κοινωνία, υπάρχει και αυτή η πλευρά της κοινωνίας, αλλά δεν είναι όλη η κοινωνία στη λίβδη, σαν και αυτό το οποίο περιγράφεται σε αυτή την, όλο αυτό τον ένα μήνα. Γενικότερα, ξέρετε, θα έλεγα ότι το πιο επικίνδυνο, ξέρετε, είναι το ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι όλη η κοινωνία λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και θα έλεγα ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να εξοικειωνόμαστε με όλες αυτές τις φρικαλαιότητες. Ξέρετε, από τη στιγμή που εξοικειώνεσαι με τις φρικαλαιότητες, από τη στιγμή που εξοικειώνεσαι, όπως έλεγε και ο μεγάλος μουσικός, ο Μάνος Χατζηδάκης, από τη στιγμή που εξοικειώνεσαι με το τέρας, ως ένα σημείο έχεις αρχίσει να του μοιάζεις. Άρα λοιπόν πώς το διαχειρίζεσαι, γιατί αφού κάναμε τα σχόλια, ακούσαμε τα σχόλιά σας, τις δικές σας τις διαπιστώσεις ή τα συμπεράσματα, πρέπει να πάμε στο διετάφτα για να πούμε πώς όλο αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε από εμένα μέχρι εσάς. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι? Ακριβώς. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, η πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση και η υπερβολική πληροφόρηση είναι ξεκάθαρο το ότι βλάπτει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορέσουν τα παιδιά με κάποιο τρόπο όρημα, ήρεμα και έτσι σωστά να μπορέσουν να μιλήσουν, όπως έλεγε και προηγουμένως, με τους γονείς, ούτως ώστε να μπορέσουν να καθησυχάσουμε τα παιδιά και να περιγράψουμε στο ότι υπάρχουν αυτά τα ακραία περιστατικά και στο ότι σε αυτά τα ακραία περιστατικά, όταν και εφόσον πέφτουν στην αντίληψή μας, με κάποιο τρόπο πρέπει να μιλάμε. Βεβαίως, όχι μόνο για αυτά τα ακραία περιστατικά, αλλά για όποιο περιστατικό βίας πέσει στην αντίληψή μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν με κάποιο τρόπο οι γονείς να μιλήσουν στα παιδιά και να ακούσουν τα παιδιά τους. Αν δεν έχω όμως τη δυνατότητα να το κάνω αυτό, αν εμένα δεν με έχει ξεπάρει και δεν με έχει εν πάση περιπτώσει κάνει ένα άλλο άνθρωπο αυτή η διαδικασία, αν δεν μπορώ να το επικοινωνήσω, εάν δεν νιώθω καλά, εάν είναι άβολο όλο αυτό για μένα, ναι, πώς να το κάνω? Μιλήσατε για κάτι πολύ σωστό. Πολλές φορές όλες αυτές οι ακραίες καταστάσεις είναι άβολες και στους ενήλικες. Πολλές φορές όλες αυτές τις καταστάσεις είναι δύσκολο να μιλήσουν οι ενήλικες για αυτές τις καταστάσεις. Θα έλεγα ότι η γνώση και σε αυτή την περίπτωση είναι σύμμαχος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να καταλάβουμε δηλαδή το ότι τελικά τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από αυτή την επικοινωνία. Έχουν ανάγκη από το να μιλήσουν. Ίσως μιλούν με ένα δικό τους τρόπο. Ίσως μιλούν με έναν τρόπο όποτε και εφόσον εκείνα το θέλουν. Ίσως μιλούν με έναν τρόπο ίσως όχι τόσο ορθόδοξο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας 8χρονος, ένας 9χρονος, ένας 10χρονος δεν θα μιλήσει ξεκάθαρα για αυτό το οποίο είδε ή άκουσε στην τηλεόραση. Αλλά σε κάποια άλλη φάση, άσχετη φάση θα έλεγα της ημέρας, θα μπορέσει να αναφέρει κάποια πράγματα, κάποια περιστατικά τα οποία πιθανά έπεσαν στην αντίληψή του και τα οποία σαφώς δεν έχουν να κάνουν αυτή τη φρικαλαιότητα την οποία ζούμε όλο αυτό τον ένα μήνα. Αλλά ως ένα σημείο μιλούμε για περιπτώσεις βίας. Νομίζω ότι σε εκείνη την περίπτωση θα δράξουν οι γονείς την ευκαιρία ούτως ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν, να συζητήσουν και πάνω απ' όλα να περιγράψουμε στο ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να περιγράψουμε στα παιδιά μας, να πούμε στα παιδιά μας ότι είναι πολύ σημαντικό το να μην μπερδεύουν αυτό που έλεγα προηγουμένως, το ρόλο του ενεργού πολίτη με το ρόλο του καρφιού. Δηλαδή αυτός ο οποίος μιλάει, αυτός ο οποίος
καταδίδει σε αυτή την περίπτωση, είναι και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι ενεργός πολίτης και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βάζει ένα λιθαράκι ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τη βία, σε όποιο επίπεδο και αν υπάρχει. Θα μπορούσε ενδεχόμενα με λίγη παραπάνω προσοχή, βοήθεια, δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο, αλλά μάλλον λίγο πιο βολικό το σχολείο να παίξει κάποιο ρόλο, κύριε Παπανικολάου, σε αυτή την ενημέρωση, τη σωστή την ενημέρωση και πάντα σε αυτή τη βάση, την οποία είπατε πολύ σωστά πριν από λίγο. Ναι, τέτοια περιστατικά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά να περάσουμε στα παιδιά το μήνυμα ότι δεν μπορούν να ζουν με το φόβο συνεχώς. Άλλο να είσαι προσεκτικός, άλλο να φοβάσαι, γιατί δεν είναι όλη η κοινωνία έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, κυρία Δουλγεράκη. Ξέρετε, είναι ξεκάθαρο στο ότι ας ξεκαθαρίσουμε στο ότι η βία, από όπου και αν προέρχεται και σε όποιο επίπεδο και αν προέρχεται, είτε μιλάμε για οπαδική βία, είτε μιλάμε για bullying, είτε μιλάμε για mobbing, δηλαδή βία στον εργασιακό χώρο, είτε οποιαδήποτε μορφή βίας, μιλούμε ότι είναι συμπεριφορά και όχι διάγνωση. Είναι συμπεριφορά λοιπόν η οποία φαίνεται, αν θέλετε, από τα πρώτα βήματα των παιδιών, από τις μικρές ηλικίες των παιδιών. Θα έλεγα ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, γιατί ξέρετε, αυτό που κάνουμε δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ότι κάνουμε μπαλώματα. Δηλαδή με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την οπαδική βία. Όταν αντιμετωπίζει την οπαδική βία, αυτή η βία δυστυχώς, δεδομένου του ότι όπως μίλησα είναι συγκοινωνούντα δοχεία, πηγαίνει σε μια άλλη είδος βίας, σε ένα άλλο είδος βίας. Οπότε λοιπόν δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο παρά να κάνουμε ένα μπάλωμα και τελικά να ανοίγει μια καινούργια τρύπα. Και με κάποιο τρόπο μπαλώνουμε την καινούργια τρύπα και ανοίγει μια καινούργια τρύπα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε τα παιδιά τα οποία έχουν παρόμοιες συμπεριφορές, να ανιχνεύσουμε πιθανά οικογένειες οι οποίες ως ένα σημείο υποθάλπουν παρόμοιες συμπεριφορές, δεδομένου του ότι υπάρχουν προβληματικές, παθολογικές καταστάσεις, θα έλεγα, μέσα στην οικογένεια. Και αυτό πρέπει να γίνει μέσα από εξειδικευμένους ψυχολόγους, οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι το σχολείο, όπως είπατε πολύ σωστά, μπορεί να λειτουργήσει, έστω και αργά. Γιατί προσωπικά, ξέρετε, πιστεύω ότι το 95% του χαρακτήρα μας φτιάχνεται μέχρι τα 5 μας χρόνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 5% το οποίο με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε, να το αλλάξουμε. Ή αν θέλετε διαφορετικά, θέλει πολύ μα πολύ προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε το χαρακτήρα αυτόν τον οποίο έχουμε ήδη διαμορφώσει μέχρι τα 5 μας χρόνια. Άρα, λοιπόν, το αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη βία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Να φανταστώ το θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη βία και να προστατεύσουμε στη συνέχεια και τα θύματα με δομές που δεν υπάρχουν, κύριε Παπανικολάου, ότι ξεκινάτε από την πολιτεία και φτάνετε στην οικογένεια, ή ξεκινάτε από την οικογένεια, πάτε στο σχολείο και μετά πάτε στην πολιτεία, Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα τρίπτυχο, το οποίο τρίπτυχο με κάποιο τρόπο, σε αυτό το τρίπτυχο πρέπει να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις, θα έλεγα, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα, νομίζω ότι να μπορέσουμε να κάνουμε παρέμβαση στην οικογένεια. Ξέρετε, οι όποιες δομές ψυχικής υγείας υπάρχουν, να μπορέσουν να γίνουν περισσότερες. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει το κοινωνικό κράτος με κάποιο τρόπο να μπορέσει να καταλάβει το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δυσκολεύονται περισσότερο, να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεδομένου του ότι πολλές φορές η ψυχική υγεία συνάδει με την. Η έλλειψη, θα λέγαμε, ψυχικής υγείας συνάδει με την βία. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο σχολείου, πάρα πολύ σημαντικό, όπως έλεγα προηγουμένως, πρέπει να υπάρξει κατάλληλη στελέχωση με ψυχολόγους, οι οποίοι με κάποιο τρόπο θα μπορέσουν να ανιχνεύσουν τις βίαιες συμπεριφορές των παιδιών ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου και να μπορέσουμε να κάνουμε παρέμβαση σε πρώτη φάση στα ίδια τα παιδιά και βεβαίως και στις οικογένειες, στις ίδιες των παιδιών. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να γίνει έτσι κάποιες παρεμβάσεις σε αυτό το τρίπτυχο, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσουμε, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί δυστυχώς, αυτό που έλεγα και προηγουμένως, δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο από να κάνουμε μπαλώματα. Κάνουμε κάποιες, θα έλεγα, παρεμβάσεις, οι οποίες παρεμβάσεις αντιμετωπίζουμε τη βία ως ένα σημείο ή την καταστέλνουμε ως ένα σημείο σε κάποιο τομέα. Οπαδική βία, για παράδειγμα, και αφού εκεί πέρα υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, η οποία τροφοδοτεί με τη σειρά της την οπαδική βία, ή η οπαδική βία τροφοδοτεί την ενδοοικογενειακή βία και ούτω καθεξής. Είναι κρίκη μιας αλυσίδας που πραγματικά έρχεται ο ένας και κουμπώνει στον άλλο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ από την άλλη, είναι προσωπικό βέβαια και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το απαντήσετε διαφορετικά, κύριε Παπανικολάου, ότι για όλα αυτά και την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας η αιτία είναι μόνο μία. Έχει το όνομα COVID-19, η πανδημία.
Προφανώς και δεν είναι η αιτία μόνο μία. Έλεγα ότι ο COVID-19 ή αν θέλετε η πανδημία ή αν θέλετε η υγειονομική κρίση, η οποία προϋπήρξε της οικονομικής κρίσης που υπάρχει τώρα ή και της κρίσης ψυχικής υγείας που υπάρχει. Απλά επειδή το χρησιμοποιούμε συνεχώς ως άλοθη, γι' αυτό το είπα. Όχι, όχι, ακριβώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλοθη. Επιβαρυνθήκαμε περισσότερο από τον COVID-19. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη προβλήματα, αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα, με κάποιο τρόπο επιβαρύνθηκαν σε αυτή την περίοδο της καραντίνας, αν θέλετε. Και να σκεφτούμε ότι για την Ελλάδα τουλάχιστον η καραντίνα και η οικονομική κρίση έρχεται στη συνέχεια μιας οικονομικής, δεκάχρονης οικονομικής κρίσης, η οποία δεκάχρονη οικονομική κρίση γενικότερα θα έλεγα ότι είχε ένα ακέραιο χτύπημα στην ψυχική υγεία των Ελλήνων, και όχι μόνο στην ψυχική υγεία, αλλά και στις δομές της ψυχικής υγείας των Ελλήνων, η οποία με κάποιο τρόπο έτσι λειτουργήσαν, θα έλεγα. Ωραία. Όλα αυτά είναι πολύ σωστά ή τα ακούω με βάση την κοινή λογική να έχουν τη δική τους την απάντηση. Όλα όμως αυτά τα οποία βιώσαμε δικαιολογούν, και είναι το τελευταίο ερώτημα που θέτω, τις εκπτώσεις που κάνουμε στην αξιοπρέπειά μας, στην ηθική μας, στη ζωή μας, στα παιδιά μας, στην καθημερινότητά μας, κύριε Παπανικολάου. Προφανώς και δεν το δικαιολογούν. Προφανώς και δεν δικαιολογούν όλα αυτά. Απλά ξέρετε, πολλές φορές δυστυχώς βρίσκουμε ευκαιρία ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις με τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς περνούμε σε εκπτώσεις στην αξιοπρέπειά μας, στην ηθική μας, όπως λέτε πολλές φορές. Πράγμα το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και όχι μόνο από τις οικογένειες οι οποίες δυσκολεύονται, αλλά γενικότερα και από ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύαμε μέχρι τώρα ότι δυσκολεύονται. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.